Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Υγεία και Ευεξία. Σήμερα με μεγάλη χαρά φιλοξενούμε την νευρολόγο και ψυχίατρο, θεολόγο και ομότιμο καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, Δόκτω Μάρτα Τσολάκη. Και το σημερινό μας θέμα είναι η άνοια. Καλησπέρα σας, κυρία Τσολάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή. Να είστε καλά. Κυρία Τσολάκη, θα αρχίσω πριν μας πείτε τι ακριβώς είναι η άνοια. Νομίζετε ότι είναι ένα θέμα, ένα πρόβλημα που δίνουμε τη σημασία που χρειάζεται να δίνουμε ή λόγω της σύνδεσης με την τρίτη ηλικία ίσως να το θεωρούμε εντάξει, είναι φυσιολογικό να ξεχνάει αφού συνδέεται και με αυτό. Και κάπως, αν θέλετε να πούμε, ότι παραμελείται αυτό το θέμα η ενημέρωση του θέματος. Ναι, είναι πολύ ωραία ερώτηση. Φαίνεται ότι είναι η πανδημία του 21ου αιώνα η άνοια και επομένως θα πρέπει να δούμε πώς θα καταφέρουμε να την ανακόψουμε αυτή την πανδημία. Δεν υπάρχουν προς το παρόν ειδικά εμβόλια τα οποία μπορούν να την ανακόψουν, οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, να αντιστρέψουμε τους παράγοντες κινδύνου που έχουμε βρει, σχετίζονται με την άνοια, για να μπορέσουμε να ζήσουμε μέχρι τα βαθιά μας γεράματα χωρίς να έχουμε άνοια. Για να καταλάβουμε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα, πρέπει να πούμε ότι τώρα σε όλο τον κόσμο πάσχουν περίπου 55 εκατομμύρια, και το 2050, δηλαδή σε 25 χρόνια από τώρα περίπου, θα ξεπεράσουν τα 150 εκατομμύρια, σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς που έχουν κάνει οι επιδημιολόγοι. Στη χώρα μας υπολογίζουμε ότι ίσως θα είμαστε γύρω στις 250 με 300 χιλιάδες στην Ελλάδα το 2050, ενώ τώρα περίπου είμαστε στις 160 με 170 χιλιάδες, νούμερο το οποίο δεν είναι μικρό, διότι αυτό σημαίνει ότι σχεδόν κάθε οικογένεια έχει και έναν άνθρωπο ο οποίος, αν υπάρχει παππούς ή γιαγιά, ένας από τους δύο ή και οι δύο μερικές φορές πάσχουν από άνοια. Οι οικογένειες που έχουν ασθενή με άνοια ξέρουν πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι και πραγματικά ψάχνουν να βρουν τρόπους για να μην αρρωστήσουν και οι ίδιοι, γιατί είναι Έτσι. και πρόβλημα για τον ίδιο τον ασθενή, χάνει την αξιοπρέπειά του, δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, είναι εξαρτημένος από κάποιον άνθρωπο, αλλά και πολύ περισσότερο το μεγάλο πρόβλημα είναι για τους περιθάλποντες, για την οικογένειά τους, γιατί τελικά κάποιος πάντα πρέπει να είναι κοντά του για να μπορέσει να τον βοηθάει στις καθημερινές δραστηριότητες όταν φτάσει στα μεσαία στάδια και μετά. Στην αρχή δεν μπορεί να κάνει κανείς σύνθετες δραστηριότητες, όπως παραδείγματος χάρη να κάνει ένα web banking τώρα, το οποίο είναι κάτι το οποίο το κάνουμε τα τελευταία χρόνια και ίσως κάποιοι ηλικιωμένοι είχαν ξεκινήσει να το κάνουν. Όταν αρχίζουν και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία της άνοιας, δεν μπορούν να το κάνουν. Ή δεν μπορούν, παραδείγματος χάρη, να ρυθμίσουν ή να παρακολουθήσουν ένα βίντεο στην τηλεόραση, ένα ντοκιμαντέρ και μετά στη συνέχεια να το διηγηθούν στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους, να διατηρήσουν ραντεβού που πριν κρατούσαν αν κάποιος φίλος ή κάποια φίλη της κόρης έπαιρνε τηλέφωνο στο πατρικό σπίτι, να το μεταφέρουν σύνθετες δραστηριότητες, τις οποίες κάνουμε όλοι, έτσι στα νιάτα μας, αλλά καθώς μπαίνουν στην άνοια οι άνθρωποι, δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για την πρόληψη κυρίως στον κόσμο. Πώς μπορούμε να προλάβουμε την άνοια για να μην βρεθούμε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Και αυτό είναι μια παγκόσμια προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε από τη Φιλανδία. Οι οποίοι οι Φιλανδοί έκαναν μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2015 σε ένα πολύ καλό περιοδικό. Και βρήκαν ότι αν τελικά κάνουμε νοητική άσκηση, δηλαδή ας πούμε το μυαλό μας με όποιο τρόπο μπορούμε, εάν κάνουμε σωματική άσκηση, περπατούμε,
κάνουμε, σηκώνουμε βαράκια, κάνουμε κάποιες ασκήσεις καθημερινά έτσι ώστε να κρατούμε το μυϊκό μας σύστημα σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτό κρατάει και την όρεξη σε καλό επίπεδο. Το τρίτο είναι φροντίζουμε για τους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου, δηλαδή φροντίζουμε να έχουμε χαμηλή πίεση, να έχουμε το σάχαρό μας ρυθμισμένο, τη χοληστερίνη μας ρυθμισμένη, την παχυσαρκία να έχουμε ρυθμίσει και να έχουμε χάσει τα περιτά κιλά με την άσκηση και με το σωστό φαγητό. Και βέβαια να έχουμε αλλάξει τις συνήθειες τις διατροφικές μαζί με μια κοινωνικοποίηση. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε όλα αυτά έτσι ώστε να προλάβουμε την άνοια στο μέλλον. Βρήκαν λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούσαν αυτό το πρόγραμμα πήγαν πάρα πολύ καλά, είχαν βελτίωση αντί να έχουν επιδείνωση. Βέβαια, εμείς αυτό το πρόγραμμα το εφαρμόζουμε από το 1990 στην Ελλάδα. Όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε την εταιρεία Alzheimer, στην αρχή κάναμε όλες αυτές τις παρεμβάσεις στους δήμους, στις εκκλησίες. Στη συνέχεια πήραμε χρηματοδότηση από το Υπουργείο, κάναμε τα πρώτα κέντρα ημέρας και τώρα έχουν φτάσει τα 25-26 κέντρα ημέρας σε όλη την Ελλάδα, σε διάφορες πόλεις, όπου οι ηλικιωμένοι πηγαίνουν και κάνουν όλα αυτά που είπαμε. Δηλαδή τους προσέχει γιατρός, βρίσκονται με άλλους ανθρώπους, άρα πληρούν την κοινωνικοποίηση. Έχουμε γυμναστές που τους κάνουν γυμναστική, έχουμε ψυχολόγους που τους κάνουν αιτική άσκηση και βέβαια έχουμε και κάποια προγράμματα διατροφής με τα οποία τους μαθαίνουμε να ακολουθούν μεσογειακή διατροφή ή τους δίνουμε, κάνουμε κάποιες κλινικές μελέτες με φυτικά προϊόντα έτσι ώστε να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να μην κάνουν άνοια. Και μια μελέτη που δημοσιεύσαμε, βρήκαμε ότι 150 ασθενείς παρακολούθησαν αυτά τα προγράμματα που κάνουμε, είναι παρόμοια με το Φιλανδόν, και 150 ασθενείς δεν παρακολούθησαν γιατί ήταν από άλλες πόλεις και βρήκαμε ότι αυτοί που δεν παρακολούθησαν το πρόγραμμα σε 3 χρόνια, 18 μετέπεσαν σε άνοια, ενώ από την ομάδα που έκαναν τις παρεμβάσεις αυτές που είπαμε, μόνο 2 από τους 150 εξελίχθηκαν σε άνοια. Δηλαδή αυτά που γίνονται διεθνώς, γίνονται με χαρά να πω και στη χώρα μας και προσπαθούμε πραγματικά με αυτόν τον τρόπο να ελαττώσουμε την επίπτωση της άνοιας, δηλαδή να έχουμε λιγότερα καινούργια περιστατικά, έτσι ώστε το 2050, αντί να έχουμε 300.000 περιστατικά να έχουμε περίπου 200, να μείνουμε δηλαδή εκεί που είμαστε και λίγο Μάλιστα. παραπάνω. Κυρία Τσολάκη, αυτό το πρόγραμμα δηλαδή έγινε πριν να εξελιχθεί, δηλαδή πριν να διαγνωστεί κάποιος με άνοια. Ναι, Από αν εκεί. υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λίγο ξεχνάνε, εντάξει, έρχονται, εξετάζονται, βλέπουμε ότι πράγματι έχουν κάποιο πρόβλημα στην προσοχή, στο λόγο, στη μνήμη, και τους βάζουμε σε τέτοιου είδους προγράμματα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο τους διατηρούμε στο ίδιο επίπεδο για πολλά χρόνια, έστω και αν έχουν τους βιολογικούς δείκτες, τους οποίους, οι οποίοι μας λένε ότι αυτός ο άνθρωπος θα εξελιχθεί σε Αλτσάιμερ. Και βέβαια Όσο. σήμερα διάβαζε ένα άρθρο το οποίο είναι σε εφημερίδα βρετανική που λέει, αλλά έχει έρθει από την Αμερική, που λέει ότι 2 άνθρωποι οι οποίοι τελικά είχαν όλες τις προδιαγραφές και τη διάγνωση της νόσου Αλτσάιμερ, είχαν και το προδιαθεστικό γονίδιο αλλά και τη διάγνωση της νόσου Αλτσάιμερ, κατάφεραν να σταματήσουν την εξέλιξη της άνοιας συμμετέχοντας σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Έχετε αναφέρει για διατροφή, για φυσικά προϊόντα. Είναι κάποια συγκεκριμένα που θα μπορούσατε να μας πείτε μερικά από αυτά. Ναι, έχουμε κάνει μία μελέτη με τον Γκρόκο Κοζάνης, το οποίο το έχουν χρησιμοποιήσει και οι Ιρανοί, οι Πέρσες, και είδαν ότι σε ασθενείς με Αλτσάιμερ πραγματικά έχουμε τα ίδια αποτελέσματα που έχουμε με τα φάρμακα που δίνουμε στους ασθενείς. Εμείς το χρησιμοποιήσαμε σε ασθενείς που είναι σε προστάδιο της άνοιας και είδαμε ότι βελτιώνονται και στα προκλητά δυναμικά, και στη μαγνητική, αλλά και στις νευροψυχολογικές δοκιμασίες.
Δηλαδή ο χρώμος Κοζάνης, ο οποίος τελικά παράγεται εδώ στην Κοζάνη και σε κάποιες άλλες περιοχές του κόσμου, έχει αυτές τις αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές ιδιότητες, οι οποίες τελικά βοηθάνε τον εγκέφαλο να λειτουργεί καλύτερα και για περισσότερο χρόνο. 125 μιλιγκράμμ την ημέρα τους δίναμε, σκόνη, τους ασθενείς για ένα χρόνο και είδαμε αυτά τα υπέροχα αποτελέσματα. Επίσης, κάναμε μία μελέτη με το λάδι, με το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, που μας το έδωσε ένας παραγωγός από τη Χαλκιδική, οικογένεια Προδρόμου, το οποίο λάδι είχε υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφενόλες. Το πήραν οι ασθενείς μας με ήπια νοητική διαταραχή και τελικά όχι μόνο δεν επιδεινώθηκαν ένα χρόνο μετά, αλλά βελτιώθηκαν και αυτοί σε τρεις από τις κλίμακες που τελικά χρησιμοποίησαμε και επίσης βελτιώθηκε το εγκεφαλογράφημά τους και σε αυτούς πήραμε και αίμα πριν και μετά και είδαμε και κάποιους βιοδείκτες στο αίμα πριν και μετά την παρέμβαση με το εξαιρετικό ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο. Λέγατε ότι το γυναικείο φύλο είναι πιο επικίνδυνο για να πάθει την άνοια, γιατί λέγεται ότι εάν η μητέρα το έχει, τότε υπάρχουν και περισσότερες πιθανότητες για να το πάρουν τα παιδιά. Δεν ξέρω Ναι. πόσο ισχύει αυτό. Τώρα θίξατε δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι αν υπάρχει κληρονομικότητα στην Έτσι. νόσο και το δεύτερο θέμα αν τελικά η Αλτσάιμερ προτιμάει τη γυναίκα από τον άντρα. Δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ακόμα το αίτιο. Πράγματι, προσβάλλονται 1,6 γυναίκες προς ένα άντρα. Δηλαδή, είναι, παλιά λέγαμε 2 προς ένα, τώρα είναι 1,6 προς ένα. Και αυτό οφείλεται κυρίως γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερα χρόνια. Εφόσον ζουν περισσότερα χρόνια οι γυναίκες από τους άντρες, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να πάθουν άμυα. Το άλλο επίσης που μπορεί να εξηγήσει λίγο, αλλά ακόμη δεν έχουμε καταλήξει επιστήμονες, είναι ότι τα ειστρογόνατα τα οποία πέφτουν απότομα στις γυναίκες στα 50 τους χρόνια, είναι ένας νευροδιαβαστής. Είναι δηλαδή μια ουσία η οποία βοηθάει τον εγκέφαλο να λειτουργεί καλά. Όταν τελικά πέφτουν τα ειστρογόνα, τότε πραγματικά ο εγκέφαλος της γυναίκας έχει λιγότερα ειστρογόνα και επομένως έχουμε ένα νευροδιαβαστή λιγότερο, ενώ οι άντρες έχουν αυτή την πτώση των ανδρογόνων και των ειστρογόνων με πιο πολύ αργό ρυθμό από ό,τι έχουμε εμείς. Και αυτή είναι μια άλλη διαφορά την οποία συζητάμε μεταξύ μας για να βρούμε τελικά τη λύση. Το δεύτερο τώρα για την κληρονομικότητα που είπατε και που είναι πολύ σημαντικό. Όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με την άνοια τη δεκαετία του 90, αρχές του 90, είχαμε μεταφράσει ένα βιβλίο της Alzheimer Europe, στο οποίο λέγαμε ότι η νόσος Alzheimer δεν είναι κληρονομική νόσος. Γιατί το λέγαμε αυτό, γιατί μέχρι τότε είχαν βρεθεί κάποιες μεταλλάξεις σε τρία χρωμοσώματα, οι οποίες μεταλλάξεις είναι στο 1 με 2% όλων των ανιών. Δηλαδή είναι σπάνιες. Και επομένως για το 97-98% των ασθενών δεν υπήρχε κληρονομικότητα. Τώρα ανήκουμε σε μια ομάδα Ευρωπαίων, οι οποίοι συνεργάζονται και με τους Αμερικανούς, που βρήκαμε 75 γονίδια, 75 προδιαθεστικά γονίδια, τα οποία συνδέονται με την νόσο Alzheimer. Τον Απρίλιο του 2022 δημοσιεύσαμε μια εργασία, η οποία παρουσίασε 42 επιπλέον γονίδια, δηλαδή ξέραμε τα 33 και παρουσιάσαμε άλλα 42 επιπλέον γονίδια, δηλαδή φτάσαμε τα 75. Άρα, εκείνο το οποίο καταλήγουμε σήμερα είναι πρέπει να υπάρχει μια προδιάθεση και έρχεται το περιβάλλον να κτίσει επάνω σε αυτή την προδιάθεση την άνοια. Παραδείγματος χάρη, λέμε ότι το κάπνισμα είναι παράγοντας κινδύνου για την άνοια.
Υπάρχουν όμως καπνιστές οι οποίοι φτάνουν στα βαθιά τους γεράματα και δεν έχουν άνοια και δεν έχουν αλτσάιμερ. Αυτό σημαίνει ότι το κάπνισμα δεν βρήκε κάπου να κουμπώσει γενετικά, δεν βρήκε κάποιο γονίδιο με το οποίο να συμπληρώσει το πάζι. Επίσης λέμε υπέρταση. Η υπέρταση στη μέση ηλικία είναι παράγοντας κινδύνου. Ο διαβήτης στη μέση ηλικία είναι παράγοντας κινδύνου. Η χαμηλή εκπαίδευση είναι παράγοντας κινδύνου. Η κατάθλιψη είναι παράγοντας κινδύνου. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι καταθλιπτικοί, παίρνουν φάρμακα, αλλά τελικά δεν αναπτύσσουν ποτέ άνοια. Και βλέπουμε άλλους καταθλιπτικούς οι οποίοι αναπτύσσουν άνοια. Άρα το συμπέρασμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να σταματήσουμε την άνοια. Είναι να αντιμετωπίσουμε τους 12 παράγοντες κινδύνου που είναι γενικώς αποδεκτοί. Είπα κάποιους, κάτι άλλο είναι η μόλυνση του αέρα. Έτσι μία πολύ ωραία οδηγία είναι να, αν μπορούμε εμείς που ζούμε στις μεγάλες πόλεις να περπατάμε σε σοκάκια που δεν έχει πολύ μεγάλη μόλυνση, για να μην περπατάμε σε μεγάλες λεωφόρους όπου τα καυσαέρια είναι σε μεγάλη πυκνότητα. Η μόλυνση του αέρα λοιπόν, η βαρικοή επίσης, όταν τελικά αρχίζει ο ηλικιωμένος να μην ακούει καλά, καλά είναι να το αντιμετωπίσει, δηλαδή να βάλει ακουστικά, γιατί αλλιώς αποκλείεται από ακουστικά ρεθίσματα. Και όταν αποκλείεται από ακουστικά ρεθίσματα, σιγά σιγά ο εγκέφαλός μας δεν απαντάει, έτσι δεν έχει ρεθίσματα και δεν απαντάει και τα νευρικά κύτταρα τα οποία ήταν υπεύθυνα για να απαντούν στα ακουστικά ρεθίσματα, σιγά σιγά τροφούν και πεθαίνουν. Επομένως, υπάρχει για κάθε προδιαθεστικό παράγοντα μία λύση, την οποία πρέπει να την εφαρμόσουμε έγκαιρα για να μπορούμε, έτσι όπως λένε οι Φιλανδοί, αν αντιμετωπίσουμε τους 12 αυτούς προδιαθεστικούς παράγοντες αποτελεσματικά, και θα βρούμε και άλλους ίσως προδιαθεστικούς παράγοντες, όπως είναι παραδείγματος χάρη οι διαταρχές του ύπνου. Η COVID τώρα, έτσι έχουμε κι άλλον ένα κίνδυνο. Θα βρούμε και άλλους παράγοντες, τους οποίους πρέπει όλους να τους διορθώσουμε. Εάν τους διορθώσουμε όλους, τότε θα λατώσουμε το ποσοστό της άνοιας κατά 40% μέχρι το 2050. Έχετε αναφέρει για να δραστηριοποιούμαστε και το σώμα μας και το μυαλό μας. Εάν υπάρχει κάποια ρουτίνα, δηλαδή, ναι, δραστηριοποιούμαστε, όμως είναι ρουτίνα αυτά που κάνουμε. Νομίζετε ότι αν κάνουμε κάτι διαφορετικό θα βοηθούσε περισσότερο, δηλαδή να ξυπνάμε το μυαλό μας σε κάτι καινούριο? Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Πιστεύω ότι τη ρουτίνα δεν πρέπει να την αφήσουμε, να κάνουμε δηλαδή αυτά που κάνουμε, εάν είναι σωματική άσκηση, αν είναι νοητική άσκηση, αλλά σαφώς είναι πολύ μεγάλη πρόκληση για τον εγκέφαλό μας να μαθαίνουμε κάτι καινούριο κάθε μέρα. Πολύ ωραία. Δηλαδή μια καινούργια γλώσσα, ένα όργανο μουσικής, κάτι καινούριο να βάζουμε στην μέρα μας, έτσι ώστε να μπορούμε να δίνουμε στον εγκέφαλό μας τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει όλους τους καινούριους νευρώνες που παράγονται καθημερινά στον εγκέφαλό μας. Ο καλός Θεός μας δίνει κάθε μέρα μια χούφτα καινούριους νευρώνες. Εάν εμείς τους πάρουμε και τους χρησιμοποιήσουμε, γιατί τους χρειαζόμαστε για τη ρουτίνα μας ή και για κάποια πράγματα καινούρια, τότε αυτοί οι νευρώνες ενεργοποιούνται, ενώνονται με τους άλλους νευρώνες και συνεχίζουν να εκτελούν όλες τις εργασίες μας με συνέπεια, χωρίς προβλήματα και πραγματικά είμαστε στάσιμοι στις νοητικές αλλά και στις καθημερινές μας δραστηριότητες. Δεν χειροτερεύουμε. Αν όμως αυτά τα κύτταρα που μας δίνει ο καλός Θεός δεν τα χρησιμοποιήσουμε, αυτά πεθαίνουν. Και επομένως πεθαίνουν έτσι κι αλλιώς και τα παλιά κύτταρα, πεθαίνουν και τα καινούργια. Και έτσι δεν έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε αυτό το πολύτιμο όργανο που ακόμη δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί. Μαθαίνουμε συνεχώς καινούργια πράγματα για τον εγκέφαλό μας. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κρατήσουμε τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο, αν όχι να το βελτιώσουμε. Τώρα κάτι για τους φροντιστές, κυρία Τσολάκη. Πώς μπορούμε να εντοπίσουμε και να διαγνώσουμε ίσως άλλα προβλήματα υγείας ή ενοχλήσεις
σε άτομα με άνοια τα οποία δυσκολεύονται να εκφράσουν το τι αισθάνονται. Ναι, Είναι κάποια υπάρχει. σημεία που μπορούμε να δούμε και να καταλάβουμε ότι δεν αισθάνεται καλά ή ότι πονάει το πόδι ή Ναι. οποιαδήποτε Αυτό, ενόχληση. ναι. Αυτό το οποίο καταλαβαίνω συνήθως οι περιθάλποντες, τους λέμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα περιθάλποντες για να βάλουμε λίγο τη γλυκύτητα της ταλπορής που υπάρχει όταν φροντίζουμε έναν άνθρωπο, είναι ότι επαναλαμβάνουν τα ίδια πράγματα. Δηλαδή ενώ τους έχουν πει κάτι, το ρωτάνε, παραδείγματος χάρη. Τους λέει ο γιος, σήμερα θα πάμε στο γιατρό να σε εξετάσει. Και μετά από λίγο ρωτάει, πού είπες ότι θα πάμε? Τους λέει, θα πάμε στο γιατρό, στις 5 η ώρα το βράδυ. Και μετά από λίγο πάλι ρωτάει, αυτό είναι ένα ηχηρό καμπανάκι. Ή το άλλο, ότι πηγαίνουν στο σπίτι του μπαμπά και της μαμάς και βλέπουν ότι οι λογαριασμοί δεν έχουν πληρωθεί. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν το έβλεπαν παλιά και τώρα βλέπουν οι λογαριασμοί είναι συσσωρευμένοι εκεί, χωρίς να τους έχει ανοίξει κανείς, χωρίς να τους έχουν πληρώσει. Επομένως, αυτό δείχνει μια αδιαφορία, μια απάθεια για τα προβλήματα που τους απασχολούν. Κάτι άλλο είναι αν τελικά δεν μιλάνε πολύ, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι έχουν μια διαταραχή στην εκπομπή του λόγου, που μπορεί να είναι μέσα στα πλαίσια της νόσου Αλτσάιμερ, αλλά μπορεί να είναι και μέσα στα πλαίσια μιας μέτωπο κρατικής άνοιας, που το λέμε πρωτοπαθή προοδευτική αφασία. Οπότε βλέπουν ότι ο άνθρωπός τους δεν μπορεί να εκφραστεί, δεν μπορεί να πει κάποια πράγματα. Και αυτό πρέπει να τους πει ότι πρέπει να πάνε στο γιατρό για να δουν τι έχει ο μπαμπάς και η μαμά. Είναι δηλαδή η μνήμη, είναι η προσοχή, είναι η συμπεριφορά. Γίνονται μερικές φορές πιο εριστικοί, μερικές φορές αλλάζει η διάθεσή τους μέσα σε δευτερόλεπτα. Εκεί που γελάνε, χαίρονται, εκεί κλαίνε, φωνάζουν. Επομένως, όλα αυτά τα περίεργα, έτσι, κάποιοι μπορεί να αρχίσουν να βλέπουν πράγματα που δεν υπάρχουν, να έχουν οπτικές ψευδαισθήσεις. Αυτό βέβαια είναι πολύ έντονο και θα τους κινητοποιήσει να πάνε στο γιατρό. Αλλά αυτό είναι μια άλλη μορφή άνοιας, είναι η άνοια με σωμάτια Λούι. Δεν είναι η Αλτσάιμερ. Συνήθως η Αλτσάιμερ αρχίζει με προβλήματα στη μνήμη, προβλήματα στο λόγο, προβλήματα στον προσανατολισμό και κάποιες φορές με προβλήματα συμπεριφοράς που κυρίως είναι χαρακτηριστικό της μέτωπου κρωταφικής άνοιας. Επομένως, οι περιθάλποντες αυτό που πρέπει να παρακολουθούν στους ηλικιωμένους είναι αν κάτι έχει αλλάξει από παλιά σε σχέση με τη μνήμη, σε σχέση με το λόγο, σε σχέση με την προσοχή και ούτω καθεξής. Αφού έχει διαγνωστεί όμως και μετά μπορεί να υπάρξει κάποιο άλλο πρόβλημα, να έχει μία ουρολίμωξη ή να πονάει το πόδι και απλά να λέει δεν είμαι καλά. Όμως να μην μπορεί να πει πονάει το πόδι μου. Αυτό είναι δηλαδή πώς μπορούμε εμείς οι φροντιστές, η οικογένεια να γνωρίζει ποιο είναι το πρόβλημα. Πολύ ωραία ερώτηση. Αυτό κυρίως ισχύει για τους ασθενείς στο τελικό στάδιο. Επειδή αυτή την περίοδο είμαι υπεύθυνη για ένα οικοτροφείο ανθρώπων τελικού σταδίου, αυτό που κάνουμε είναι κάθε 3 μήνες κάνουμε εξετάσεις στους ασθενείς. Δηλαδή κάνουμε εξετάσεις, οπότε βλέπουμε αν τελικά έχουν ουρολίμωξη, παίρνουν τα ανάλογα αντιβιωτικά. Εντάξει, μπορεί να μην μας Μάλιστα. πούν ότι έχουν τσούξιμο και τους Ναι. ενοχλεί, αλλά είναι λίγο ανήσυχοι. Οπότε κάνοντας την εξέταση βάζουμε τη διάγνωση και παίρνουν τα αντίστοιχα αντιβιωτικά. Εάν τους βλέπουμε επίσης ανήσυχους, βλέπουμε καθώς τους αλλάζουμε, καθώς περιποιούμαστε, βλέπουμε εάν τελικά σε κάποιες κινήσεις που κάνουν μορφασμούς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι σε αυτές τις στάσεις πονάνε. Έχουμε μηχανισμούς δηλαδή να καταλάβουμε το πρόβλημα των ασθενών και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε με τις ανάλογες μεθόδους. Το ίδιο κάνουν και οι περιθάλποντες. Μερικές φορές οι περιθάλποντες είναι τόσο ικανοί να αναγνωρίζουν και να βλέπουν τα προβλήματα τα οποία έχει ο ασθενής, τα οποία μας εκπλήσουν και εμάς. Δηλαδή,
Μένουμε κατάπληκτοι στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι περιθάλποντες τα προβλήματα των ασθενών τους. Και μαθαίνουμε, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο παίρνουμε μαθήματα από τους περιθάλποντες τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να βοηθάμε τους ασθενείς. Πολύ ωραία. Και κυρία Τσολάκη, πόσο κοντά είμαστε στην έβρεση μιας οριστικής θεραπείας για την άνοια? Ναι, είναι ερώτηση η οποία τελικά απασχολεί όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Έχουν εγκριθεί στην Αμερική δύο μονοκλονικά αντισώματα, ένα το 2021, το αντουκάνουμα, και ένα το 2024, το λεκάνεμα. Παρ' όλα αυτά, στην Ευρώπη δεν έχει εγκριθεί κανένα ακόμη από αυτά, γιατί και τα δύο, αυτό που κάνουν είναι καθυστερούν την εξέλιξη, δεν θεραπεύουν την νόσο και έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες είναι πολύ σοβαρές. Κάνουν οίδημα στον εγκέφαλο και αιμορραγίες στον εγκέφαλο. Επομένως, εγώ δεν θα το συνέστηνα στους αρρώστους μας, εκτός εάν τελικά με πίεζαν πάρα πολλοί ασθενείς να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αφενός είναι πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή στοιχίζουν το πρώτο στοίχιζε 5.000 ευρώ το μήνα, δολάρια το μήνα και το δεύτερο 2.000 δολάρια το μήνα. Ενώ όπως σας είπα με μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις και με φυτικά προϊόντα έτσι μπορούμε πραγματικά να καθυστερήσουμε την εμφάνιση της άνοιας και αυτό κάνουμε στην χώρα μας, αυτό κάνουμε στην Ελλάδα, τουλάχιστον στους ανθρώπους που είναι σε συνεργασία με τα κέντρα ημέρας και το οικοτροφείο στην Βόρεια Ελλάδα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και φαίνεται ότι οι άνθρωποι το αντιλαμβάνονται αυτό και χαίρονται που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τσολάκη, και που είστε μαζί μας σήμερα, αλλά και για την αφοσίωσή σας, γιατί γνωρίζουμε έχετε μεγάλο πάθος και νοιάζεστε πραγματικά για τα άτομα με την άνοια και είστε ένας άνθρωπος που είμαστε πολύ τυχεροί που υπάρχετε. Να είστε πάντα καλά. Αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό. Η αγάπη είναι η καλύτερη θεραπεία για όλα τα προβλήματα. Επομένως, το μήνυμα που θα δώσουμε στους περιθάλποντες που πραγματικά έχουν ένα πολύ μεγάλο βοηθά, το μήνυμα είναι να συνεχίζουν να αγαπούν τους ασθενείς τους και επειδή υπάρχει ένας Θεός που τα βλέπει όλα από πάνω, να τους δώσει και τη δύναμη και τη χαρά να τα βγάλουν πέρα. Και όπως έχετε πει, να αγαπάμε και να προσέχουμε τους γονείς, όχι μόνο τους δικούς μας, και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το ανάκουσα, αλλά όλους τους γονείς. Έτσι, έτσι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εμείς θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη Πέμπτη με ένα καινούριο φιλοξενούμενο και ένα καινούριο θέμα.